Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το πρωινό της Τρίτης και πιάσαμε το 10ο καλό. Και φυσικά βλέπετε τον καιρό μας. Σήμερα πολύ πολύ βροχή στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας και αυτό θέλει προσοχή, έτσι ιδιαίτερα όσοι κινήστηκε με το αυτοκίνητο, αλλά δεν περνάμε από σημεία επικίνδυνα που το ξέρετε και από τις περιοχές έτσι με τις καιρικές συνθήκες. Όμορφη Σκύρος, ακόμη και με χειμωνιάτικο έτσι τοπίο και με αρκετή βροχή, όπως είπαμε σήμερα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Είχαμε και έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΗ χθες. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί θα πέσει πάρα πολύ βροχή, θα έχουμε κεραυνούς, θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, όπως τόνισαν χθες και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε θα είναι μια άκρως βροχερή ημέρα. Κατά τα λοιπά, έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, χειμώνας είναι. Τι το περίεργο δηλαδή, στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, να έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Φυσιολογικά όλα αυτά είναι, απλά είπαμε ότι όταν έχουμε και κάποια έτσι πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, δεν είμαστε και ιδιαίτερα προετοιμασμένοι εδώ στην χώρα μας, με αποτέλεσμα να έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα. Πάρα πολλά τα νέα που έχουμε να πούμε και σήμερα και δύσκολες προφανώς ειδήσεις. Δείτε την εικόνα στα Χάνια του Πηλίου, αρκετή βροχή αυτή την ώρα και στα Χάνια του Πηλίου και στα Ψηλά, όπως καταλαβαίνετε ένα σκηνικό πραγματικά χειμωνιάτικο. Είπαν και χιόνια στα ορεινά, έτσι στα πολύ πολύ ορεινά φυσικά, μην περιμένετε να δούμε χιόνια εμείς εδώ τοπικά. Βέβαια μας είχαν μπερδέψει και λίγο οι μετρολόγοι πριν τις γιορτές, έλεγαν εκεί γύρω στις 10-12 του μήνα βλέπουμε χιόνια. Εντάξει, τώρα θα είναι περίεργο να δούμε χιόνια στα ορεινά, δεν νομίζω. Και προφανώς πρέπει να δουλέψουν και τα χιονοδρομικά, που πολλοί τα επισκέφθηκαν, αλλά αν δεν έχει χιόνια, απλά πίνεις ένα καφεδάκι και επιστρέφεις. Σίγουρα για να το απολαύσεις θέλεις πολύ διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Αυτή την ώρα έχουμε στην Λάρισα 9 βαθμούς Κελσίου, αρκετή βροχή, έντονα καιρικά φαινόμενα μας προειδοποιούν και μάλιστα θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με μία μικρή ψηλοβελτίωση το απόγευμα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε όμως έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα. 13 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, για τη Λάρισα. Έχουμε 12 βαθμούς. Κοιτάξτε τη Θεόπετρα Καλαμπάκας, έτσι ένα πραγματικά τοπίο στην Ομίχλη. Όπως βλέπετε, με αρκετές βροχές βεβαίως και στην Καλαμπάκα. 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, 15 η μέγιστη θερμοκρασία, μπόρες λέει αυτή την ώρα στη Μαγνησία, 9 βαθμούς Τρίκαλα Καρδίτσα αυτή την ώρα και 12 με 13 η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, με αρκετές πραγματικά βροχές και γύρω στις 11 η ώρα το πρωί λένε ότι θα έχουμε έτσι και την πιο πολύ βροχή στην Καρδίτσα. Θα έχουμε όμως βελτίωση των καιρικών φαινομένων από αύριο. Όσον αφορά τη βροχή και τη θερμοκρασιακά, θα είμαστε περίπου στα ίδια. Έντονα καιρικά φαινόμενα και στο Δομοκό αυτή την ώρα, 8 βαθμοί, με 12 την μέγιστη θερμοκρασία, σχεδόν όλη την ημέρα βροχές και στον Δομοκό. Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, Κώστας Νάτσης στη Λάρισα, Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάμε σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα, βλέποντας και το Περτούλι. Όλες αυτές οι εικόνες που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, να πούμε ότι είναι live εικόνα, εικόνα που παρακολουθούμε τώρα, αυτήν την ώρα δηλαδή, πώς είναι το Περτούλι, πώς είναι τα Χάνια. Είναι εικόνες έτσι πολύ πολύ όμορφες, χειμωνιάτικες μένα, αλλά πανέμορφες δε. Πάμε λοιπόν να ξεφυλίσουμε την πρωινή ατζέντα, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astratv.gr για να δούμε και όλα τα νέα. Από την τριπλή ανθρωποκτονία στο «Δεν υπάρχει έγκλημα», η περίεργη μεταστροφή της ιατροδικαστού Δημοκοπούλου για την υπόθεση Πισπυρίγκου. Το Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο με τη συμμετοχή 400 ατόμων ξεκινά μεθαύριο και πήρε φωτιά το στρώμα του στη Νέα Ιωνία Βόλου. Θα δούμε και ρεπορτάζ. Σκιάθος, η γιορτή των Θεοφανίων, βίντεο αλλά και φωτογραφίες και όπου ο χριστιανισμός της Ευρώπης δεν υποβοήθησε την αφοσίωση μεταναστών. Αφομοίωση, συγγνώμη, μεταναστών. Εφημερίδα Ελευθερία, στο Ταμείο Ανάκαμψη, στο Ινοπείο Τυρνάβου. Τρέχουν αρδευτικά αντιπλημμυρικά έργα στα Φάρσαλα. Νέος κανονισμός για τα κημητήρια. Και επίσης, τι προβλέπετε για την ατζέντα Μητσοτάκη, φυσικά στη Λάρισα που αναμένεται να έρθει αυτό το μήνα. Και επίσης πρόστιμο 31.000 ευρώ για κακοποίηση σκύλου. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πέθανε δυστυχώς ο Δημήτρης Κότος, ένας πολύ καλός φίλος πραγματικά. Πέθανε στον ύπνο του. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας που έτσι μεσουράνησε και στον Πλαταμόνα με το κέντρο διασκέδασης Λάμπα. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Ο Ρος Λαρισαίου βρέθηκε απανθρακωμένη. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Εντοπίστηκε στην περιοχή της Αρκίτσας, στην Φθιώτιδα.
Εκτοξεύθηκαν τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Αγία Λάρισα, άνδρας έσαιρνε το σκυλί του με το αυτοκίνητο 31.000 ευρώ, πρόστιμο όπως είδαμε νωρίτερα. Ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ το νέο τεχνικό πρόγραμμα όσον αφορά τον Δήμο Ελασσόνας. Και πάμε και στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Απεβίωσε σε ηλικία 107 χρόνων. Έφυγε ο μικροβιότερος από το πόλι στο Βόλο. Άφησε άφωνους δικαστές και μάρτυρες. Τον κάθισε στο σκαμνί και μετά τα ξέχασε όλα. Αναφορά μπαριέντο στην αστυνομία για την απόπειρα δωροδοκίας του. Δήλωνε ο λογιστής χωρίς πτυχίο αλλά και άδεια. Πόσο κόσμο θα κάνει με αυτό το λογιστή, ε. Πήγα τα χαρτιά στο λογιστή, λέει. Είμαι ο καθόλου έτοιμα. Και ο άλλο δεν είχε πτυχίο, δεν είχε απολύτω τίποτε. Να έχει σπηλιά Κισάβου, ίσω να έχουμε και χιονόπτωση στα ψηλά, στον Κίσαβο φυσικά. Εξάλλου, όπω είπαμε, οι μετρολόγοι προειδοποιούν χιόνια στα όρεινα, πολύ πολύ βροχή στα παιδινά. Εμεί θα πάμε να ξεφυλίσουμε την πρωινή ατζέντα. Έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Εν τω μεταξύ, έβλεπα το θέμα των ανατιμήσεων και το ΕΙΝΚΑ, το οποίο αναφέρεται στις αυξήσεις που έχουμε σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα απορρυπαντικά, όπως είναι φυσικά και οι πάνες για μας που έχουμε και τα βρέφη. 10% με το καλημέρα του 2023 αύξηση 10% και βεβαίως δεν έχει σταματήσει η άνοδος των τιμών. Πού θα πάει όλο αυτό, δεν ξέρω και πώς θα βγει και πώς θα τα καταφέρουμε πραγματικά. Τώρα, να δούμε φυσικά τι έγινε, θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται και με το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε δυστυχώς στην Αρκίτσα. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε. Ωστόσο, μία άλλη θλιβερή είδηση έρχεται να μας αναστατώσει και φυσικά να ανησυχήσουμε, γιατί πρόκειται για ένα νέο παιδί, 15 μόλις ετών, ένας μαθητής που χθες πήγαν οι αδελφές του να τον ξυπνήσουν για να πάει σχολείο και δυστυχώς ήταν το νεαρός, ήταν και παγωμένος και φυσικά δεν είχε τις αισθήσεις του. Εδώ οι άνθρωποι, δικοί του άνθρωποι, κάνουν λόγο για ένα παιδί, ένα μαθητή, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και δει με την καρδιά του, από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφερε και έφυγε στον ύπνο του. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, μόλις 15 ετών. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ξαφνικά την τελευταία του πνοή στο χωριό Λάλα της αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Τον άτυχο μαθητή βρήκαν τα αδέλφια του νεκρό στο κρεβάτι του το πρωί σήμερα. Συγκεκριμένα η τραγωδία στο χωριό της Ηλίας αποκαλύφθηκε όταν τα αδέρφια του προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν για να πάνε σχολείο. Ωστόσο, ο μαθητής ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία. Φως, τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει νεκροψία-νεκροτομή. Την Τρίτη, εντωμεταξύ, 10 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και Γενικού Διευθυντή Μέσων του Ομίλου των Παραπολιτικών, Παναγιώτη Τζένου, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες 8 Ιανουαρίου. Η ταφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τζένου θα γίνει από το κημητήριο Κέρτες της Καλαβρίτων. Κρίμα, πολύ πολύ κρίμα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Δίψος Εβίας, βροχερός ο καιρός φυσικά και στην αγαπημένη Εύβοια. Και πάμε να συνεχίσουμε στο κόκκινο, κόκκινος συναγερμός για τις ιώσεις αλλά και για τα φάρμακα στη χώρα μας. Προειδοποιούν οι επιστήμονες και φυσικά μας λένε τι να προσέχουμε. Χτυπούν το καμπανάκι κινδύνου σε περίπτωση που βλέπουμε τα συμπτώματα επιμένουν. Αμέσως θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με το θεράποντα ιατρό μας και ιδιαίτερα αν πρόκειται για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για πολύ μικρά παιδιά και βεβαίως για μεγαλύτερες ηλικίες. Και βλέπεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αγώνα που δίνουν κάποιοι για να βρουν ακόμη και ένα φάρμακο. Είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Εν έτη 2023 είχαμε, περάσαμε 2 χρόνια και παραπάνω, σχεδόν 3 χρόνια με την πανδημία. Και είπαμε αμά να πάρουμε μια ανάσα, να μπούμε σε μια σχετική, αν θέλετε, κανονικότητα, γιατί ο κορονοϊός και πάλι εδώ είναι και έχουμε και τις νέες μεταλλάξεις και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, αν είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε τόσες πολλές ιώσεις, από τη μία προφυλαχθήκαμε από τον κορονοϊό, από την άλλη δεν έχουμε αντισώματα, είμαστε παρθένοι οργανισμοί και δυστυχώς έχουμε όλες αυτές τις ιώσεις να επιβαρύνουν σχεδόν τους πάντες. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν έχει ταλαιπωρηθεί από κάποια ίωση τις τελευταίες εβδομάδες. Αγωνία για μας που στέλνουμε και τα παιδιά μας σχολείο, τι θα γίνουν και πώς θα επιστρέψουν, τέτοια αγωνία πραγματικά. Από την άλλη δεν φρόντισαν ούτε καν και τα αυτονόητα. Να χρειάζεται τώρα ακόμη και να φεύγεις εκτός πόλης, να τρέχεις σε όποιο χωριό σου πούνε ότι υπάρχει ακόμη και ένα απλό ντεπών. Απαράδεκτο, πραγματικά μια απαράδεκτη εικόνα για την χώρα μας.
Πάντοτε είμαστε ανέτοιμοι. Και πάλι θα πούμε, μα αυτό συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στη Γερμανία, δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει οπουδήποτε. Εγώ μιλώ για τη χώρα μου, μιλώ για αυτούς που δεν ήταν προετοιμασμένοι. Οι ειδικοί ξέρουν, γνωρίζουν, τα έλεγαν, ότι θα είναι σε έξαρση η ιός. Επίσης, το βλέπαμε και στο εξωτερικό, γιατί εμείς, από τις πιο βόρειες χώρες προφανώς, έχουμε πιο ζεστό κλίμα. Άργησαν να έρθουν οι ιώσεις εδώ, οπότε ήμασταν και περισσότερο προετοιμασμένοι. Αυτό που βάζουν τώρα το πλαφόν και αυτό που βάζουν τώρα την απαγόρευση να πας και να αγοράζεις 5-6 ντεπών για να έχεις καβάντζα εντός εισαγωγικών, ας το είχαν κάνει πολύ πολύ νωρίτερα, γιατί ξέραν ότι θα έχουμε αυτό το κύμα έτσι των πολλών ιώσεων και φυσικά της μεγάλης έλλειψης των φαρμάκων. Πάμε στα πολύ πολύ δύσκολα. Είχαμε την ομολογία της 29χρονης. Νομίζω ότι ιδιαίτερα για τους αστυνομικούς και τις δικαστικές αρχές θεωρείται βέβαιο ότι θα λύγιζε κάποια στιγμή και θα έλεγε την αλήθεια. Αναφερόμαστε φυσικά για την 29χρονη, η οποία τελικά ομολόγησε ότι πέταξε η ίδια το μωρό της στον Αλιάκμονα, στο φράγμα του Αλιάκμονα. Όπως εκμυστηρεύτηκε στον δικηγόρο της, ήταν ένα βάρος για την ίδια το μωρό. Προφανώς θέλει να κάνει, να συνεχίσει τη ζωή της, χωρίς να έχει, έτσι, να έχει συνειδητοποιήσει την ίδια τη ζωή που έφερε, την ίδια μάλλον τη ζωή που έφερε η ίδια, έτσι. Και δυστυχώς προχώρησε μια τέτοια κίνηση. Ο πατέρας, ό,τι και να πεις για αυτόν τον πατέρα, γιατί έχει κατηγορηθεί πολλάκις, το ήθελε. Ήθελε, επάλευε να το αναγνωρίσει. Αν δεν το ήθελε, όταν, εν πάση περιπτώσει, ήταν με τους δικούς και οι ίδιοι οι ειδικοί, δεν μπορεί να μην έβλεπαν, να μην είχαν σημάδια ότι η ίδια αισθανόταν ήταν βάρος αυτό το μωρό, ώστε να κάνουν και τις πρέπουσες έτσι κινήσεις. Κρίμα, όπως και να έχει τώρα, ό,τι και να πεις, ό,τι και να σχολιάσεις, ένα βρέφος μόλις 11, ενός έτους σχεδόν δηλαδή, έφυγε από την ζωή τόσο μα τόσο άδικα. Στην αναπαράσταση που έκανε η ίδια, ομολόγησε πώς έφτασε μέχρι εκεί και πώς φυσικά πέταξε το βρέφος στον Αλιάκμονα. Τώρα, στην Αρκίτσα είχαμε την ταυτοποίηση ενός 77χρονου άνδρα που τελικά ήταν ο ίδιος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, τον Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, είχε πει στους δικούς του ανθρώπους: «Φεύγω, πάω στην Αθήνα, μην με αναζητήσετε». Ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, προχώρησε σε αυτή την εγωνοημένη βρέθηκε απανθρακωμένος στην Αρκίτσα. Βεβαίως θα γίνει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου και τι ακριβώς συνέβη με τον 77χρονο, επαναλαμβάνω, από την Λάρισα. Τώρα θα επιστρέψουμε στα δικά μας, αφού πρώτα πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στη Βραζιλία. Πραγματικά, 1.500 λέει συλλήψεις μέχρι αυτή την ώρα. Οι οπαδοί του Μπολσονάρου, του πρώην ηγέτη της Πορτογαλίας, ο κακός χαμός, πραγματικά ο κακός της Βραζιλίας και λέω Πορτογαλίας, συγγνώμη. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Βραζιλία. Ο ίδιος νοσηλεύεται, να πούμε, σε άλλη χώρα, όχι στην Βραζιλία, με προβλήματα, λέει, στομαχικά και πόνους στην κοιλιακή χώρα. Και πώς οι ειδικοί και όλοι ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, κυρίως με την πολιτική, σχολιάζουν ότι είναι παρόμοιες πραγματικά εικόνες που έζησε και ο Τραμπ. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί είναι και δύο φίλοι, δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι, πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Η Βραζιλία δεν έζησε χθες μία νύχτα, αλλά μία ημέρα του Αγίου Βαρθολομαίου μετά την εισβολή οπαδών του Ζαΐρ Μπολσονάρο στο Προεδρικό Μέγαρο, το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και κτίρια Υπουργείων στην πρωτεύουσα Βραζίλια. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές και αποτύπωναν το απόλυτο χάος που επικράτησε. Οι οπαδοί του ακροδεξιού Μπολσονάρο, που αμφισβητεί την εγκυρότητα των εκλογών στη Βραζιλία, που κέρδισε ο Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα, μιμήθηκαν εκείνους του Ντόναλντ Τραμπ που είχαν εισβάλει στο Καπιτόλιο το 2021 και έκαναν και αυτοί το ίδιο. Χιλιάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην Προεδρού με κίτρινα και πράσινα μπλουζάκια της Εθνικής Ποδοσφαίρου μαζεύτηκαν έξω από τα κτίρια των τριών εξουσιών στη Βραζιλία. Δεν έμειναν όμως εκεί. Εισέβαλαν μέσα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις έδρες των τριών εξουσιών χθες, στην κορύφηση μηνών έντασης μετά το δεύτερο γύρο των εκλογών της 30ης Οκτωβρίου. Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, θαυμαστής του Τραμπ που δεν έχει ως ακόμη και σήμερα παραδεχθεί την εκλογική ήττα του, πρόβαλε τον ψευδή ισχυρισμό πως το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Βραζιλία ευνοεί την απάτη, τονώνοντας το κίνημα οπαδών του που καλούν εδώ και μήνες να επέμβει ο στρατός για να ανατρέψει τον Λούλα. Η ένταση που υπήρχε κορυφώθηκε όταν χιλιάδες οπαδοί του Μπολσονάρο έκαναν ντου στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και κτίρια Υπουργείων τα κατέλαβαν και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Τουλάχιστον 400 θερμοκέφαλοι συνελήφθησαν στις ταραχές, ενώ η τάξη άρχισε να αποκαθίσταται μετά την αντεπίθεση της αστυνομίας και του στρατού. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος σε αυτή την αληθινή κόλαση που δημιουργήθηκε. Οι εικόνες που έρχονται από την Βραζίλια και έχουν αποτυπώσει την εισβολή και τα όσα έγιναν στα κτίρια είναι συγκλονιστικές.
Και καταλαβαίνετε, μια εικόνα που δεν έχει σταματήσει ακόμη προφανώς. Πάνω από 1.500 λέει συλλήψεις. Δηλαδή, οι ζημιές που έχουν γίνει είναι απίστευτες, ακόμη και στο δικαστικό Μέγαρο, βεβαίως και στην αντίστοιχη Βουλή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εικόνες που τις παρακολουθήσαμε βεβαίως και όλοι μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Να πούμε ότι κρίσιμες ώρες για τον πρώην βασιλιά της Ελλάδος Κωνσταντίνο, ο οποίος αντιμετωπίζει έτσι και σοβαρά προβλήματα υγείας. Από την άλλη, βεβαίως υπέστη και ένα εγκεφαλικό, και καταλαβαίνετε βαρύτατο μάλιστα. Σύσσωμη οικογένειά του βρίσκεται στην Ελλάδα και ελπίζουν να τα καταφέρει. Έχει ξεκινήσει μια απίστευτη έρευνα, μεγάλη έρευνα, και μάλιστα όταν λέω έρευνα προσπαθούν να δουν εάν τελικά ο πρώτος στην Ευρώπη στην πυγμαχία, ο νεαρός πυγμάχος τόπαλος, ο 16χρονος, εάν τελικά πρόκειται για ανθρωποκτονία, προσέξτε, από πρόθεση, διότι όταν βάζεις να αγωνιστεί με ένα πολύ μεγαλύτερό του διαφορετική σωματική διάπλαση, βάρος κτλ. Είναι σαν να τον οδηγείς πραγματικά στο θάνατο. Αυτό ερευνάται. Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε απίστευτες κρανοκεφαλικές κακώσεις που δεν φαίνεται ότι προήλθαν από το πέσιμο που έκανε το ίδιο το παιδί, που επειδή ζαλίστηκε στο μπάνιο έτσι, του γυμναστηρίου που έκανε την προπόνηση παύλα αγώνα. Πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη, εάν όντως, έτσι καταλαβαίνετε, ισχύουν οι πληροφορίες ότι πάμε για μια έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην Αίγινα τώρα, στο Αγρίνιο, συγγνώμη, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο το διαμέρισμά του και όταν έφτασε εκεί πυροσβεστική αλλά και απλοί πολίτες να βοηθήσουν στην κατάσβεση, ο ίδιος έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του, γιατί έτσι θέλησε να προχωρήσει την απομονωμένη πράξη. Χωρίς τις αισθήσεις, μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο Αγρινίου και ελπίζουμε να τα έχει καταφέρει. Πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα τα νέα, πάρα πολλά όλα όσα έχουμε να συζητήσουμε. Θα δούμε γιατί σήμερα και το τελευταίο αντίο στον Νίκο Χλωψίδη, τον 53χρονο, ο οποίος δυστυχώς έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα. Από αυτά που δεν πιστεύεις ότι έγινε κάτι τέτοιο, το περασμένο Σάββατο, όταν ακινητοποίησε την ταλίκα του γιατί πέστη κάποια βλάβη και μέχρι να βάλει τον κόνο ασφαλείας για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα, ένας άλλος αυτοκινητιστής, συνάδελφός του, δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα τον ίδιο. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Μια και βλέπουμε τώρα τη σπηλιά Κισάβου, νωρίτερα την είδαμε, αρχίζει και κλείνει όλο και περισσότερο καιρό. Είπαμε στα ορεινά θα έχουμε και χιονόπτωση σήμερα, στα παιδινά αρκετή βροχή. Όμως, τι προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Πάμε να δούμε λοιπόν την πολύ μεγάλη αλλαγή σκηνικού του καιρού. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε 18 βαθμούς και 20 μέσω τριήμερο που προηγήθηκε σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Σχεδόν σε όλη τη χώρα βρέχει αυτή την ώρα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το βράδυ της Δευτέρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους κεραυνούς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας την απότομη αλλαγή. Συγκεκριμένα, η ΕΜΗ με το έκτακτο δελτίο κάνει λόγο για πρόσχερη επιδείνωση του καιρού από το βράδυ έως και το μεσημέρι της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, κατά τόπους χαλαζοπτώσεις και από οθυελώδεις ανέμους εντάσσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, από τις βραδινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Θυελώδεις νότιο-νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Ιόνιο. Για αύριο, Τρίτη 10 Ιανουαρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερά και τη Δυτική Πελοπόννησο, από τις προμεσημβρινές μέχρι και τις βραδινές ώρες στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Τα ισχυρά φαινόμενα το μεσημέρι-απόγευμα πρόσχερα θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Θυελώδεις δυτικοί άνεμοι εντάσσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Ιόνιο και νότιο-νοτιοδυτικοί εντάσσεως 8, τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Για την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Επίσης, θυελώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Ιόνιο. Άσα λοιπόν, όσον αφορά βεβαίως και τα καιρικά μας φαινόμενα, εξάλλου τα βλέπουμε και ευχαριστούμε θερμά και τον Μιχάλη Χειμωνίδη γιατί μας ταξιδεύει καθημερινά μέσα από την live εικόνα και μπορούμε να βλέπουμε τι καιρό κάνει σε πάρα πολλές
περιοχές της Θεσσαλίας μας. Εμείς με αυτήν την όμορφη εικόνα από την Αιδιψώ Ευβοίας πάμε στις πρώτες διαφημίσεις για σήμερα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε ακόμη εδώ στην πρωινή ατζέντα. Τι αποφάσισαν οι αγρότες, πότε βγαίνουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα, αλλά τι γίνεται και με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Πότε τελικά θα δοθεί. Είμαστε λοιπόν, επιστροφή με Ελάτη Τρικάλων, παρακαλώ πολύ. Άκρος συννεφιασμένος και χειμωνιάτικος και ο καιρός, όπως βλέπετε στο βάθος, πάνω αριστερά. Έχουμε και χιονόπτωση, έτσι είναι. Και σίγουρα και στον Κίσαβο τώρα εκεί ψηλά, όπως φαίνεται με το θολό τοπίο και την Ομίχλη, θα έχουμε και χιονόπτωση. Εξάλλου, μιλούμε για τον Κίσαβο, μιλάμε για πάρα πολύ έτσι ψηλές κορυφές της Θεσσαλίας σε πολύ ορεινές περιοχές. Εμείς τα παιδινά, είπαμε σήμερα, θα είμαστε με μπόλικη βροχή, γι' αυτό και ιδιαίτερη πραγματικά προσοχή. Τώρα, σήμερα το τελευταίο αντίο για να αλλάξουμε θέμα θα πούν συγγενείς και φίλοι τα δύο παιδιά που δεν μπορούν να πιστέψουν πώς έφυγε τόσο άδικα ο πατέρας τους, ένας άνθρωπος που ήταν τόσα πολλά χρόνια στο τιμόνι, αυτοκινητιστής, ο καθόλου ανώμημος, τι έκανε ο άνθρωπος, έπαθε βλάβη το αυτοκίνητό του, το φορτηγό, κατέβηκε και είπε να βάλει την ειδική σήμανση ασφαλείας. Δεν προλαβώ όμως, γιατί ακολουθούσε ένα φορτηγό, αποτέλεσμα ο οδηγός να μην δει τον ίδιο, αποτέλεσμα τον τραυματίσει θανάσιμα. Πάμε να δούμε τι λένε οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο σημείο. Μεθυσμένο στο πένθος είναι το χωριό Κοιλάδα στη Λάης, όπου διέμεινε ο 53χρονος Νίκος Κλοψίδης, που βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε ένα άνευ προηγουμένο τροχαίο που έγινε στην Εθνική Οδό στο ύψος του Ερηνού. Ο άτυχος άνδρας έφυγε με ασύλληπτο τρόπο από τη ζωή, παρασυρώμενος από διερχόμενο φορτηγό. Ο Λαϊσαίος οδηγός υπέστη βλάβη στο φορτηγό του, σταμάτησε να ελέγξει τι συμβαίνει. Την ώρα που κατέβηκε τον Ταλίκα στο δόστρο προκειμένου να τοποθετήσει το χαρακτηριστικό κόνο που ειδοποιεί τους οδηγούς να κόψουν ταχύτητα, διότι κάτι είχε συμβεί, περνούσε το άλλο φορτηγό, έπεσε πάνω στο όχημα και στον 53χρονο. Στις 11 η ώρα το πρωί, 7 πρώτου, δεχθήκαμε την πρώτη τηλεφωνική κλήση από την αστυνομία για ένα τροχαίο με δύο νταλίκες στον κόμβο του Αερινού, στην Παθέ, και αμέσως μετά μας ειδοποίησε και η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με τηλεφώνημα που έκανε, όπου ανέφερε ότι υπήρχε ένα τροχαίο με δύο νταλίκες. Στείλαμε δύο ασθενοφόρα από το Βόλο και από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου το ένα εκ των δύο ήταν στελεχωμένο και με γιατρό, για να μπορέσει να δώσει ακόμα περισσότερη βοήθεια στον τραυματία. Στο σημείο υπήρχε η αστυνομία και η πυροσβεστική. Έγινε απεγκλωβισμός του ατόμου όπου είχε χτυπηθεί, παρασυρθεί και είχε σφηνωθεί στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν μοιραίο και κατέληξε. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο, μετέβη στο νοσοκομείο το Βόλο. Εκείνη την ώρα υπήρχαν ζωτικά σημεία, αλλά όπως καταλαβαίνουμε, τα κατάγματα τα οποία υπέφερε στα κάτω άκρα, στη λεκάνη, στο θώρακα, ήταν αυτά τα οποία δεν μπορέσαν να βοηθήσουν τον άτυχο άνθρωπο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο του Βόλου, συγκεκριμένα στη ΜΕΘ. Ο Νίκος Κλοψίδης ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού με καταγωγή από την Κοιλάδα Λάρισας. Είχε σπουδάσει γυμναστή στα χρόνια της Πάλε ποτέ Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, ενώ εκεί είχε γνωρίσει και τη Σέρβα σύζυγό του, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ωστόσο, για πολλά χρόνια εργαζόταν ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής, κάνοντας το δρομολόγιο Λάρισα Αθήνα. Η σύγκρουση, αυτό το οποίο μου ανέφεραν οι συνάδελφοι, ήταν ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σφηνωμένος ακριβώς στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπου είχε σταματήσει, γιατί υπήρχε κάποια βλάβη στην ταλίκα, όπως ανέφεραν και οι υπόλοιποι και ο άλλος οδηγός, δεν είχε αντιληφθεί. Χτύπησε και παρέσυρε τον άνθρωπο, όπου και σταμάτησε και τον σφήνωσε στο αυτοκίνητο, το οποίο στην ταλίκα δηλαδή, και με αποτέλεσμα να του φέρει μεγάλα τραύματα, τα οποία αποδείχθηκαν ότι ήταν και μοιραία. Είχε ξεματώσει επί της ουσίας. Να σημειωθεί ότι κατά πληροφορίες αναμένεται να γίνει σήμερα νεκροψία, νεκροτομή, όσον διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου Νίκου Κλοψίδη. Άγνωστο παραμένει το πότε θα γίνει η κηδεία του, καθώς και τα δύο παιδιά βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού.
Σήμερα λοιπόν θα πούν συγγενείς αλλά και φίλοι έτσι του άτυπου Νίκου Χλόψιου που βρήκε τόσο τραγικό θάνατο το τελευταίο αντίο. Πάμε στα τηλεφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ακριβή μου Σοφούλα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε, καλή εβδομάδα και στα όμορφα Τρίκαλα, στη δυτική μας Θεσσαλία. Βροχερός ο καιρός σήμερα και εκεί, Από τις 4 ώρα το πρωί η Σοφούλα έβρεχε και τώρα έχει κοπάσει λίγο, ναι. Κάπως έτσι θα μας πάει σήμερα, θα είναι βροχερός ο καιρός. Σίγουρα ότι η νύχτα ήταν έτσι πιο βροχερός, τώρα κάπως έτσι πιο ήπια είναι τα καιρικά φαινόμενα. Αλλά θέλει προσοχή σήμερα και αν δεν έχουμε έτσι και κάποιες απαραίτητες έτσι να κάνουμε δουλειές, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούμε σήμερα. Εμείς παρακολουθούμε και live εικόνα αυτήν την ώρα από τα πανέμορφα Τρίκαλα που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία φέτος. Ο κόσμος ήταν τόσο πολύ κλεισμένος και λόγω του κορονοϊού που είχε τέτοια επισκεψιμότητα φέτος η πόλη των Τρικάλων, που είναι μια απίστευτα τονωτική ένεση και για την τοπική οικονομία. Μην το βλέπουμε μόνο ως το μήλο των ξωτικών, γιατί κάποιος που θα πάει στα Τρίκαλα, επαναλαμβάνω, θα πιει τον καφέ του, θα κάνει τη βόλτα του. Πήγε εξαιρετικά, εν πάση περιπτώσει, φέτος, όπως και στην υπόλοιπη Θεσσαλία φυσικά. Ναι. Κατά τα λοιπά, έχουμε κέφι να πούμε και τραγούδι σήμερα. Θα πούμε, ναι. Την Κυριακή η Σοφούλα ρίξαν περιτεχνήματα, εδώ έληξε χαμός έγινε, ναι. Το πανηγύρι. Ναι, γιατί έκλεισε και ολοκλήρωσε έτσι και το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Έκλεισε δηλαδή ο Μήλος των Ξωτικών την Κυριακή, οπότε είχε και συναυλία, από ό,τι είδαμε την Τάμτα, χαμός έγινε. Ναι, ναι. Ωραία, είναι ωραία πράγματα αυτά, πολύ όμορφες εικόνες. Θα πούμε τραγουδάκι σήμερα. Θα σας πω ένα τραγουδάκι, θα το χωρίσουμε σε όλους τους φίλους. Βεβαίως. Και τις φίλες. Mm-hmm. Και εδώ στη Φανή και στο Νίκο το φίλο μου και στα Σερβοτά, στην Ανσή, στη Βάνα και στην κυρία Τούρα και σε όλους είμαστε πάρα πολύ. Βεβαίως, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη σε όλο τον κόσμο, εξαιρετικά αφιερωμένο και πάμε να τα ακούσουμε. Μάλιστα. Θα το πλησιάσω το τραγούδι με ένα άλλο λίγο μικρό. Ναι, βέβαια. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι, Ιησούς στο παραθύρι σου, κι αν υπαντρός θα μείνω για το χατήρι, Ιησού για το χατήρι. Ζωρε βασιλική μου για τη μαράση, εκείς για τη μαράση εκείς. Ποιος σε βάλε στα λόγια και με παράτη, εσείς και με παράτη. Σοφούλα μου.
Μπράβο, κύριε Στέφανε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε χαιρετίσματα από όλους τους τηλεθεατές εδώ που στέλνουν μηνύματα. Λέει η Ιβάνα, δεν μας ξεχνά, δεν ξεχνά κανέναν. Δεν ξεχνάτε σίγουρα κανέναν, το ξέρουμε αυτό, το διαπιστώνουμε εξάλλου κάθε φορά που σας έχουμε στον αέρα. Την καλημέρα μας τα όμορφα Τρίκαλα, να σας έχει καλά ο Θεός. Να στείλουμε και μια καλημέρα Σοφούλα, στην ξεχασμένη Βαλεντίνα από το Μοσχολούρι. Να μας πάρει και ένα τηλέφωνο ή να μου στείλει ένα μήνυμα η Ελένη η κόρη, αν όλα είναι καλά, έτσι περιμένουμε πώς και πώς. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, καλημέρα, την αγάπη μας στέλνουμε. Και τα χαιρετίσματα στην κυρία Πολυξένη που μας βλέπει παντοτινά και η κυρία... Δεν τη θυμάμαι τώρα. Η Ανδριάνα, η σύζυγο του αγαπημένου Μπάμπη. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια την καλημέρα μας και την αγάπη καλή μας. Καλή συνέχεια. Επίσης και σε εσάς. Έχουμε επόμενη γραμμή, πάμε και σε επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Σοφία. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη μου, τι κάνετε. Τι κάνετε. Χρόνια είστε καλά. Χαίρομαι. Καλή χρονιά κιόλας, δεν τα είπαμε και μετά καλή το χρονιά, νέο έτος. Σας άκουγα την Πέμπτη που λέγατε για κάποια κυρία που την παραμονή πρωτοχρονιάς που την κάνανε διακοπή του ρεύματος. Δεν ήξερε ποιο κόμμα ήταν. Βγήκε το είπε κιόλας. Όσοι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Τι σημασία έχει τι κόμμα ήταν. Εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει. Βεβαίως να πω και κάτι ακόμη κύριε Γρηγόρη μου που είναι πάρα πολύ σημαντικό για κόσμο που ενδεχομένως δεν το ξέρει. Όταν υπάρχει ένα υπέρογκο ποσό που δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Πάμε να κάνουμε ρύθμιση όσο μπορούμε να τα ρυθμίζουμε, γιατί αν τα αφήσουμε έστω και αν βάζουμε λίγα λεφτά, νομίζουμε εμείς ότι έτσι λύνουμε και το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να πάμε να κάνουμε το διακανονισμό μας. Μ' ακούτε λίγο το μηνύμα. Ναι, σας ακούω κύριε Γρηγόρη. Ενός ανθρώπου εργαζόμενου είναι 500 ευρώ περίπου, μέχρι 700. Όταν τον έρχεται ο λογαριασμός, 800 και 1000 ευρώ ρεύμα. Τα έχουμε πει αυτά, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν τα έχουμε πει. Δεν πήρα γι' αυτό το τηλέφωνο. Είπατε γιατί κάποια αντιπών δεν υπάρχουν στα φαρμακεία. Γιατί το 2010 που κυβερνούσε ο Άδωνης, που ήταν υπουργός στα νοσοκομεία, που έβαζε τα 5 ευρώ και πλήρωναν όλοι οι Έλληνες, και οι λαθρομετανάστες δεν πληρώνανε τότε, σαν θυμόσαστε, σας θυμίζω, ήταν καλύτερα, δεν ξέραμε τι είναι. Αυτοί καταστρέψαν την Ελλάδα. Τι μιλάμε τώρα. Τι μιλάμε γι' αυτό τώρα, και έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, γι' αυτό και έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες. Οπότε είναι η δύναμη στα χέρια μας. Αν λοιπόν δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή θα αρχίσει τώρα να μοιράζει επιδόματα, να τους καλουπιάσει τους Έλληνες από τόσο... Εγώ σας λέω, αν δεν μας ικανοποιεί αυτή η εικόνα, δεν έχουμε παρά να πάμε και να ρίξουμε την ψήφου μας κάπου αλλού. Κι όμως, οι πιο πολλοί θα πάνε εκεί πάλι. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Οι μύγες, κυρία Σοφία, που λένε πάνε στις ακαθαρσίες. Οι μύγες πάνε στις ακαθαρσίες. Έτσι κινήσετε να πούμε, όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, θα πάμε εκεί πάλι. Μην έρθουμε όμως την επόμενη μέρα και αρχίσουμε και γκρινιάζουμε πάλι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχουν λοιπόν. Είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχουν. Εγώ σας λέω υπάρχουν, αλλά θα στείλω στην Ουκρανία. Στείλαν όπλα, στείλαν φάρμακα, τους Έλληνες τους πετάξαν απ' έξω. Αν είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα, δεν στείλαν στην Ουκρανία. Πώς δεν είναι, αλλά τα όπλα δεν τα στείλαν. Αλλά αυτούς τους αποθήκες, σε αποθήκες οποίες... Όπλα δεν στείλαν στην Ουκρανία, δεν στείλαν φάρμακα. Κύριε Γρηγόρη μου, ξέρετε τι γίνεται. Τα φάρμακα τα ελληνικά που βγάζουν ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες τα μοσχοπουλάνε στο εξωτερικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε. Μήπως το κάνουν για να και δεν είναι η Ουκρανία. Όταν ένα φάρμακο εδώ το δίνουν 2 ευρώ και στο εξωτερικό το δίνουν 50, λογικό είναι κάποιες φαρμακοβιομηχανίες να τα πουλάνε στο εξωτερικό. Να τα δίνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, κυρία, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα, τι κάνει η Ελλάδα, τι κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα που έχουμε τις ιώσεις σε έξαρση, τώρα θυμήθηκαν να βάλουν πλαφόν, τώρα θυμήθηκαν να κάνουν ελέγχους και έρευνες στις αποθήκες. Τόσους μήνες πριν και τόσες εβδομάδες πριν τι έκαναν. Το τυπών είχε ένα ευρώ, μισό λεπτό κυρία Σοφία, το τυπών είχε ένα ευρώ και το πήγανε 2. Τώρα που θα ξανανοίξουμε πάλι να φέρουν τυπών και τέτοια, θα το πάνε 5 ευρώ. Γιατί. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Έρχονται εκλογές, αν δεν μας αρέσουν να επαναλαμβάνω, τους τιμωρούμε. Είναι η χρυσή ευκαιρία που έχουμε κάθε 4 χρόνια να στέλνουμε αυτούς που δεν μας αρέσουν, που δεν μας ικανοποιούν, έτσι στην αντιπολίτευση. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μην μας κυβερνούν. Αν όμως, πάλι ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει. Ο Έλληνας έχει
Ο Έλληνας είχε 400 χρόνια σκλαβιά από την Τουρκία. Δεν έφυγαν οι Τουρκοί. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε μέχρι σήμερα. Αν ακόμη δεν έχουμε βάλει μυαλό, τι να πω. Κυρία Σοφία, μας βαρεθήκανε και φύγανε. Και λέει, όλους τους χτυπάμε αυτούς τους καημένους. Άσε να πάμε να χτυπήσουμε κι άλλο. Και πήγαν από απέναντι μετά και κάνανε πόλεμο. Πόσα άτομα σκοτώσανε. Και αντισταθήκαμε, δεν μας λυπηθήκαν. Πώς. Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη μου, θα τα ξαναπούμε. Έγινε, πάλι. Κυρία Σοφία, την καλημέρα μου και εμείς. Πάλι. Χρόνια πολλά. Εδώ είμαστε, να είστε καλά. Προφανώς δεν μας λυπηθήκαν, γιατί αν μας λυπούνταν δεν θα έγιναν ό,τι έκαναν πόσα χρόνια, επί δεκαετίες. Προφανώς πολεμήσαν, προφανώς κάποια στιγμή είπαμε ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτό το ζυγό. Πάμε τώρα στα θέματα μας, πάμε σιγά σιγά να δούμε πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Είδαμε πριν τα πολύ δύσκολα όσον αφορά φυσικά έτσι και την κηδεία που θα έχουμε σήμερα για τον Νίκο Χλωψίδη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον αγροτικό κόσμο. Παρακολουθούμε και live εικόνα, έτσι τι συμβαίνει αυτή την ώρα σε όλη τη Θεσσαλία, βροχερή και ισκιάθος. Έτσι το νησί του Παπαδιαμάντη. Είπαμε ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα δύσκολα σήμερα, γι' αυτό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, στις 22 του μήνα βγαίνουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα προς το παρόν στις πλατείες των χωριών, θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες και έπειτα θα ακολουθήσουν κινητοποίησεις ή όχι, ανάλογα με το ότι θα αποφασίσουν εκείνη την πολύ πολύ κρίσιμη ημέρα, επαναλαμβάνω, στις 22 του Γενάρη. Μέχρι τότε λέγεται ότι θα έχει έρθει ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα τη Λάρισα, συνοδευόμενος και από τον Υπουργό τον κύριο Γιώργο Αντά. Για να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρουν να πείσουν τους αγρότες να μην βγουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν προς το παρόν τις προθέσεις των αγροτών. Τοπικές κινητοποιήσεις σε πλατείες χωριών ετοιμάζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 22 του Γενάρη και έπειτα οι αγρότες θα πράξουν αναλόγως αν χρειαστεί να λάβουν τα δραστικά μέτρα. Πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα μαζική σύσκεψη πανελλαδική χθες στη Νίκαια, στην οποία αναδείχθηκαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά υπάρχει και αγωνιστική διάθεση να τα λύσουμε και να διεκδικήσουμε λύσεις. Και αυτή είναι και η απόφαση της σύσκεψης, ότι χρειάζεται να πιστέψουμε στη δύναμή μας, να πιστέψουμε ότι μπορούμε με τους αγώνες μας, με τη μαζική συμμετοχή μας, με τις δυναμικές κινητοποιήσεις να έχουμε αποτελέσματα και να αποσπάσουμε κατακτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, να πιέσουμε προς λύσεις. Βγάζοντας τα τρακτέρ στις 22 Ιανουαρίου στα χωριά σε όλη τη χώρα, μετρώντας τις δυνάμεις, μετρώντας την αγωνιστική διάθεση, αφού βεβαίως θα έχουν προηγηθεί και συσκέψεις κατά περιοχές και κατά νομούς, και θα αποφασίσουμε ανάλογα και με τη δυναμική που θα έχει δημιουργηθεί, που πιστεύουμε ότι θα είναι μαζική η συμμετοχή, να ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών κινητοποιήσεων, αξιοποιώντας όλες τις μορφές. Και όταν είναι όλες τις μορφές, τις εννοούμε όλες. Ό,τι είναι πιο χρήσιμο, ό,τι είναι καλύτερο για μας, να εξασφαλίζει τη μαζικότητα, να δυναμώνει και την πίεση προς την κυβέρνηση ώστε να δώσει λύσεις. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν. Είναι εκεί πέρα, υπάρχει η δυνατότητα να διατηθούν χρήματα στον πρωτογενή τομέα και βεβαίως χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα, αυτή την αναπλήρωση του εισοδήματος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Όπως τονίζουν οι ζημιές που έχουν συμβεί σε όλη τη χώρα, όχι μόνο δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί, αλλά ούτε καν τα πορίσματα των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ δεν έχουν σταλεί στους παραγωγούς έξω και 10 μήνες μετά από τη στιγμή που έγιναν οι ζημιές. Ακόμη και να στήσετε μπλόκα σε εθνική οδό. Ναι, δεν αποκλείουμε καμία μορφή κινητοποίηση, εφόσον υπάρχει διάθεση και συμμετοχή από τους συναδέλφους αγρότες. Και είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και σε τέτοια μορφή κινητοποίηση. Τι κλίμα επικρατεί τώρα στον αγροτικό κόσμο? Λοιπόν, επικρατεί από τη μία ανησυχία και μια απογοήτευση, γιατί πραγματικά το εισόδημα έχει μειωθεί κατά πολύ και σε πολλά προϊόντα είμαστε κάτω από το κόστος παραγωγής. Αλλά υπάρχει και μια αγωνιστική διάθεση και ιδιαίτερα μετά και την επιτυχημένη κινητοποίηση στην Αγία. Κάποιες κατακτήσεις που βγήκαν από εκείνη την κινητοποίηση, η οποία μας έδειξε ένα δρόμο ότι μέσα από την ενότητα, από τη μαζική συμμετοχή και την αποφασιστικότητά μας μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτός είναι ένας δρόμος που μπορεί να τον ακολουθήσει όλη η χώρα, κατά τη γνώμη μας, και γι' αυτό προτείναμε και χθες και αποφασίστηκε να πάμε για τέτοια μορφή κινητοποίησης. Οι αγρότες αυτές τις σημαίες πραγματοποιούν και κατά τόπους συσκέψεις για τη μαζικότητα των κινητοποίησεων που ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Άρα λοιπόν, 22 του μήνα θα δούμε τις όποιες κινήσεις και ό,τι θα αποφασίσουν φυσικά οι αγρότες. Βλέπουμε και τα μετέωρα από ψηλά φυσικά αυτή την ώρα, πάρα πολύ συννεφιά. Γι' αυτό και πριν βλέπουμε από πολύ κοντινή κάμερα ότι δεν φαινόταν λόγω και της ομίχλης και τα σύννεφα που βλέπουμε εκεί να έχουν σκεπάσει τα μετέωρα.
Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Είδαμε και Σκόπυλο γρήγορα-γρήγορα, βλέπουμε και Τρίκαλα. Μας ταξιδεύει ο Μιχάλης Χειμωνίδης σε όλη τη Θεσσαλία, από άκρη σ' άκρη, βλέπουμε όλα τα καιρικά φαινόμενα. Και πάμε να ρίξουμε, βλέπετε, μια κινητικότητα, βεβαίως, όπως και όλες οι πόλεις μας έχουν, γιατί δεν πτώμαστε και με την βροχή. Είπαμε τώρα, έχει χαλαρώσει κάπως, μπορούμε να κάνουμε έτσι και κάποιες δουλειές πρωινές. Από το μεσημέρι και μετά, έτσι σε κάποιες περιοχές θα έχουμε επιδείνω, σε άλλες πάλι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Πάντως, είναι η χρυσή ευκαιρία για να κάνουμε αγορές, διότι ξεκίνησαν οι χειμενές εκτός από χθες. Πολύ υψηλά ποσοστά εκτόσεων ήδη με την πρώτη ημέρα. Πάμε προς το παρόν να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη της Λάρισας, να δούμε πώς πάνε οι εκτόσεις, πώς ξεκίνησαν και τι λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Τι πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ημέρες που κάνουμε αγορές. Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2020. Όπως διευκρινίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, κατά τη διενέργεια των εκτόσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση και που είναι υποχρεωτική, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Εκτιμούμε ότι τα αδιάθετα προϊόντα τα οποία έμειναν στα ράφια τα Χριστούγεννα θα διατηρηθούν με πάρα πολύ καλές τιμές και θα ξεκινήσουν οι εκτόσεις με πάρα πολύ καλές, καλά ποσοστά. Στον τις 120 δόσεις αυτές που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι κάτι που θα δώσει μια ανάσα στους επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν και τα τρέχοντα έξοδα, αλλά και αυτά τα οποία έχουν συσσωρευτεί και στην εποχή του COVID, αλλά και πριν την πανδημία εποχή. Το ΕΝΚΑ, ωστόσο, συστήνει και μεγάλη προσοχή στους καταναλωτές και τις αγορές τους. Οι καταναλωτές, μετά από μια περίοδο των εορτών, η οποία ομολογουμένως πήγε καλά για τους εμπόρους, οι έμποροι βέβαια περιμέναν καιρό να δουν έτσι λίγο να χαμογελάει, να το πω, η τσέπη τους. Τώρα έρχονται οι εκπτώσεις. Σε εκπτώσεις, βέβαια, κάθε φορά πρέπει οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στα προϊόντα που αγοράζουν, να ξέρουν τις προηγούμενες τιμές σε σχέση με τις εκπτωτικές τιμές. Και βέβαια, όπως πάντα, σαν ΕΝΚΑ προτείνουμε μεγάλη προσοχή στα e-shop και στις αγορές μέσω ίντερνετ, λόγω των δεκάδων καταγγελιών που έχουμε για απάτες με τις κάρτες και με τους λογαριασμούς μέσω των τραπεζών. Επίσης, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν τα καταστήματα προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη χρονικής περίοδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 15 Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν, μέχρι τέλη του Φλεβάρι μπορούμε να έχουμε έτσι να χωράσουμε ό,τι επιθυμούμε φυσικά και ό,τι έχουμε ανάγκη κυρίως σε πολύ καλές τιμές. Με μεγάλη προσοχή όμως, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί καμιά φορά και τα πολύ υψηλά ποσοστά των εκπτώσεων, ιδιαίτερα όταν κάνουμε αγορές μέσω διαδικτύου, μπορεί να κρύβουν και παγίδες. Πάμε στα φυσικά καταστήματα των πόλεών μας, κάνουμε τις αγορές μας, ξέρουμε εξάλλου και τον έμπορο, μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε αν κάτι δεν μας αρέσει. Μην πούμε τώρα και σε άλλες περιπέτειες διαδικτυακές, εκτός και αν μιλούμε για επίσημα site, για γνωστά site και δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Αν βλέπω καλά, ή συν 2 ή μείον 2 λέει τώρα στα χάνια του Πήλιου, βλέποντας εκεί και την ελληνική σημαία έξω από το χάνι του Κοκκίνη. Πολύ ωραία εικόνα, χειμερινό πραγματικά τοπίο, γιατί όταν είσαι και στο χειμώνα αυτά τα εικοσάρια λίγο σε προβληματίζουν. Καλή είναι και η βροχή όταν πέφτει χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Έκανε και μία ανάρτηση πριν από λίγη ώρα ο Λαρισαίος μετεωρολόγος, ο Θεοφάνης Τακούδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει: εντάξει, δεν περιμένουμε και απίστευτα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μέσα στην καρδιά του χειμώνα, βροχή περιμένουμε και κάποια λίγα χιόνια έτσι στα ορεινά. Πάμε τώρα σε εκπτώσεις, πάμε να δούμε την εμπορική αγορά του Βόλου και εκεί πολύ υψηλά ποσοστά έκπτωσης. Ήδη πρώτη μέρα των εκπτώσεων είχαμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην αγορά του Βόλου. Υψηλές είναι οι προσδοκίες της τάξης των εμπορών του Βόλου για τις χειμερινές εκπτώσεις και την προσέλκυση καταναλωτών, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα. Τα ποσοστά εκπτώσεων, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Βόλου, είναι Τα ποσοστά εκπτώσεων, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Βόλου, είναι μεγάλα. Ενώ παράλληλα καλεί τους καταναλωτές να επισκεφθούν για μία ακόμη φορά τα τοπικά καταστήματα και να τα στηρίξουν. Ο απολογισμός πάντως καταγράφει ότι ήταν μια ικανοποιητική περίοδος αυτή που προηγήθηκε και το έτος 2022 παρά τις δυσκολίες που κατεγράφησαν. Ελπίζουμε, λένε οι έμποροι, το 2023 να επανέλθουμε σε συνθήκες κανονικότητας. Πρεμιέρα σήμερα των χειμερινών τακτικών εκπτώσεων. Μετά από μια καλή ομολογουμένως εορταστική περίοδο, ελπίζουμε να ξεκινήσει καλά και να συνεχιστεί το καλό κλίμα των εορτών.
Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, οι εκτόσεις θα γίνουν σε μια περίοδο εντός αγωγικών κανονικότητας όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού που πια δεν υφίστανται. Παρόλο την έξαρση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο πισωγύρισμα όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι. Τα καταστήματα από σήμερα είναι έτοιμα ώστε να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό παρέχοντας προϊόντα ποιότητας σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και βλέπουμε ότι και τα ποσοστά από σήμερα είναι αρκετά υψηλά τα οποία έχουν ξεκινήσει και επικοινωνούν τα καταστήματα γενικότερα στα είδη τα οποία εμπορεύονται. Καλούμε το καταναλωτικό κοινό για ακόμα μια χρονιά να μας στηρίξει. Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει τα χρήματα να παραμείνουν στον τόπο μας, να ανακυκλωθούν εδώ, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση και γενικότερα με τις ανατιμήσεις. Έχουμε αποδείξει όλο αυτό το διάστημα ότι παρόλες τις ανατιμήσεις διατηρήσαμε αρκετά χαμηλά τα επίπεδα των τιμών και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο ο καταναλωτής πρέπει να μας επιβραβεύσει και να μας επισκεφτεί. Πρεμιέρα λοιπόν κάνουν σήμερα 9 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις στην εμπορική αγορά του Βόλου, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Λόγω των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την άλλη Κυριακή, 15 Ιανουαρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και κάποια πολυκαταστήματα έως τις 8 το βράδυ στο Βόλο. Για την ασφάλεια των καταναλωτών και των αγορών τους κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας εξέδωσε μια σειρά από συμβουλές. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θέλει προσοχή ακόμη και για τις εκπτώσεις, πολύ πολύ ψηλά όμως ποσοστά. Ελάτε Τρικάλων με χιονόπτωση, όπως βλέπετε πάνω αριστερά, στα πολύ πολύ ορεινά. Και πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε βεβαίως ότι είχαμε έναρξη των σχολείων χθες μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Βεβαίως με ανησυχία όλοι σχετικά με τις πολλές πολλές ιώσεις. Εξάλλου είμαστε σε κόκκινο συναγερμό όσον αφορά την έξαρση των ιώσεων, πολλών ιώσεων και κυρίως που χτυπά το αναπνευστικό σύστημα, αλλά και παράλληλα έχουμε και τις μεγάλες ελλείψεις σε φάρμακα. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ χθες, πρεμιέρα πέρα από τις εκτόσεις και για τα σχολεία έτσι. Με ένα κοκτέιλ ιώσεων, γρίπης και κορονοϊού που συνεχίζει να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανήλικους και ενήλικες, έγινε σήμερα η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, με τα αρμόδια υπουργεία να μην έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμή τη λήψη μέτρων. Η ανησυχία και στη μαγνησία μεταξύ των γονέων είναι μεγάλη, καθώς αρκετά παιδιά προσβάλλονται το τελευταίο διάστημα από επαναλαμβανόμενες ιώσεις. Τη στιγμή, μάλιστα, που στα παιδιατρικά νοσοκομεία γίνονται καθημερινά αρκετές εισαγωγές. Η επιστροφή των μαθητών στα Θρανία μετά την περίοδο των εορτών έχει σημάνει συναγερμό, καθώς αρκετοί φοβούνται ότι είναι πιθανό να καταγραφεί νέα έξαρση των ιώσεων. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων υπήρχε και στην εκπαιδευτική κοινότητα μια ανησυχία και αγωνία για το άνοιγμα των σχολείων. Επειδή υπήρχε μια έξαρση της γρίπης, των ιώσεων και της λίμωξης COVID-19. Από τα στοιχεία που εμείς έχουμε, απουσιάζει το 5% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή. Και παρατηρούμε ότι όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, δηλαδή πρώτη, δευτέρα και στα νηπιαγωγεία, εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες απουσίες παιδιών από τα τμήματα. Όσο πιο μεγάλα είναι τα παιδιά, τότε τόσο οι απουσίες είναι λιγότερες. Με αποτέλεσμα, μας δίνει ένα 5% απουσίες μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει τηρούνται. Αυτό που μας κάνει εντύπωση ότι πολλοί μαθητές φοράνε τις μάσκες, αν και είναι προαιρετικό, και τηρούνται τα μέτρα ατομικής υγιεινής στις σχολικές μονάδες. Οι περισσότεροι φορούν μάσκες έτσι ώστε να προστατευτούν και οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους. Εκεί που υπάρχει ένα θέμα είναι στις μικρές τάξεις, όπου οι εκπαιδευτικοί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να φορούν μάσκες, επειδή τα παιδάκια πρέπει να διαβάζουν και το στόμα τους για το τι ακριβώς λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό είναι οι γονείς να ακούνε τους παιδιάτρους, οι οποίοι λένε ότι τα παιδιά τα οποία νοσούν ή έχουν συμπτώματα να παραμείνουν στο σπίτι και να μην έρχονται στη σχολική μονάδα. Τώρα, η αποτύπωση πραγματική θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου εκεί θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί πολλοί μαθητές σήμερα συνυπάρχουν και δεν ξέρουμε αν κάποιοι από αυτούς έχουν ίωση ή οτιδήποτε άλλο και είναι μέσα σε τμήματα, και όσο καιρός είναι καλός βοηθάει επειδή αερίζονται και οι αίθουσες. Αυτό η αποτύπωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα για να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το άνοιγμα των σχολείων πάντως και στο Βόλο και ευρύτερα τη Μαγνησία έγινε χωρίς μέτρα, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται επί του παρόντος η επιστροφή της μάσκας στα σχολεία. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες που κάνουν σύσταση για χρήση μάσκας, καθώς δεν είναι μόνο ότι μπορεί να κολλήσει ένα παιδί μια ίωση, γρήπη ή κορονοϊό, αλλά μπορεί να μεταφέρει τον ιό στο σπίτι και να κολλήσουν άτομα της οικογένειας που ενδεχομένως ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η χρήση μάσκας είναι προαιρετική. Ενώ αναφορικά με τα παιδιά που θα λείπουν από τα σχολεία λόγω ίωσης, οι απουσίες θα καταγράφονται αλλά δεν θα προσμετρώνται για 5 ημέρες. Για τις απουσίες θα απαιτείται ακόμη και απλή βεβαίωση ιδιωτικού γιατρού ή από δημόσιο νοσοκομείο. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων, έχει ανοίξει και πάλι συζήτηση για τη λήψη πιθανών μέτρων στα σχολεία. Ενώ υπήρχαν και κάποιες μεμονωμένες φωνές που έκαναν προτάσεις να καθυστερήσει η έναρξη των σχολείων. Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ΕΟΔΗ, δηλώνει έτοιμο να λάβει κάποια μέτρα αν διαπιστώσει έξαρση των κρουσμάτων στα σχολεία. Τονίζει όμως κατηγορηματικά ότι δεν θα κλείσουν ολόκληρες τάξεις όπως τον πρώτο καιρό της πανδημίας. Είναι αυτό που παρακαλάς πραγματικά, να έρθει αυτή η άνοιξη, να έρθει το καλοκαίρι, να φύγουν αυτές οι ιώσεις, μπας και δούμε καλύτερη πραγματικά έτσι, την καθημερινότητά μας. Έχουμε κουραστεί, έχουμε βαρεθεί και ζούμε μέσα στην αγωνία και στο άγχος καθημερινά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θυμίζουμε για ακόμη μια φορά, η παράταση θα είναι μέχρι 28 του Φλεβάρι. Δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση, διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση, όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Μας τα θυμίζουν και οι φοροτεχνικοί μας, τι πρέπει να προσέχουμε, αλλά και οι τρόποι πληρωμής τους. Η προθέσμια πληρωμή των τελών κυκλοφορία λήγει την 3η 28 Φεβρουαρίου, όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό. Να σημειωθεί ότι το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορία περιλαμβάνει και QR code. Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι ιδιόκτητες των οχημάτων μπορούν να πληρώσουν εύκολα τέλη κυκλοφορία μέσω mobile banking. Τα τέλη κυκλοφορία, γνωστόν, δόθηκε παράταση μέχρι 28 Δευτέρου να πληρωθούν. Βέβαια, εδώ υπάρχει δυνατότητα δήλωση ακινησίας των αυτοκινήτων. Βέβαια, αν δεν πληρώσει κάποιος τέλη κυκλοφορίας μετά τις 28 Δευτέρου, θα δει το ποσό που αναλογεί στο αυτοκίνητό του να διπλασιάζεται, άρα διπλάσιο ποσό θα βεβαιωθεί στην ατομική του καρτέλα στην ΑΔΕ. Για όσους όμως θέλουν να δηλώσουν ακινησία μπορούν να τη δηλώσουν, αλλά να προσέξουν αν μετακινήσουν αυτά τα αυτοκίνητα, κινηθούν δηλαδή. Το πρώτο πρόστιμο ανέχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και το δεύτερο και τα επόμενα πρόστιμα στις 30.000. Προσοχή λοιπόν, δήλωση πραγματικής ακινησίας και όχι εικονικής. Να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα πληρωμής μέσω web banking. Τώρα, όσον αφορά το θέμα έτσι που θα δούμε τώρα το σχετικό ρεπορτάζ για την Αγιά, εκεί όπου ένας 75χρονος άνδρας συνελήφθη διότι, όπως καταγγέλθηκε, έσερνε το σκυλί του από την καρότσα έτσι, του φορτηγού αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα το ίδιο να τραυματιστεί. 31.000 ευρώ πρόστιμο ο ίδιος βεβαίως, όπου σύμφωνα χθες με τις δικαστικές πηγές, ο ίδιος δήλωσε ότι το είχε αποκουτάβει μάλιστα στο ποιμνιοστάσιο του, στο Ρακοπόταμο, το οποίο το μετέφερε προς την Αγιά. Δεν το έσερνε, λέει, το είχε δέσει από την καρότσα του φορτηγού. Το ίδιο, λέει, επίδειξε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Δεν είχε αντιληφθεί ο ίδιος ότι είχε πέσει από την καρότσα. Αποτέλεσμα, το ίδιο έτσι να τραυματιστεί όπως καταγγέλθηκε. Μάλιστα, έκανε λόγο για επιθετική συμπεριφορά του σκυλιού, που μάλιστα δάγκωσε, λέει, και έφαγε προβατίνα, καθώς και παλαιότερα τις κότες. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνελήφθηκε στο απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αγιάς Λάης από αστυνομικού στο αστυνομικό τμήμα της Αγιάς ένας Έλληνας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί ευζοίας ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι, σε αγροτικό δρόμο του Δήμου Αγιάς, ο δράστης είχε δεμένο με ημάντα σε προφυλακτήριο των κινήσεων φορτηγού του τον σκύλο του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ζώου. Το τραυματισμένο ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρίο και την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πλημμυδικών Λάισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Αγιάς. Το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο είναι συνολικού ύψους 31.000 ευρώ, 30.000 ευρώ για την κακοποίηση του ζώου και 1.000 ευρώ για μη εμβολιασμό. Να διευκρινιστεί ότι μετά την τελευταία τροπολογία του κ. Βορύδη, πλέον αν κάποιος κακοποιεί κάποιο ζώο, είναι κακούργημα και μάλιστα μέχρι 10 έτη φυλάκισης. Ο ίδιος αφήθηκε ελεύθερος διότι αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Βεβαίως έχει οριστεί ήδη και δικάσιμος για τον ίδιο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί ούτε να ταλαιπωρείς, ούτε βεβαίως να βασανίζεις τα ζωάκια που κατά τα λοιπά τα είναι και δεσπεζόμενα. Τα έχεις δηλαδή στο σπίτι ή στο ποιμνιοστάσιο και τα βασανίζεις. Βεβαίως το λόγο είπαμε έχει η δικαιοσύνη. Τώρα, να πάμε να δούμε ακόμα ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει βεβαίως με την κτηματαγορά και ένα ρεπορτάζ βεβαίως για την Remax, που όλοι γνωρίζουμε, έτσι αν θέλει κανείς να βρει σπίτι, να νοικιάσει,
Πάμε να δούμε λοιπόν πως μια εκδήλωση αφιερωμένη βεβαίως στη Remax, όπως είπαμε, μια της μεγαλύτερης, αν όχι μεγαλύτερη, έτσι στην κτηματαγορά. Η εταιρεία Remax Δομή πραγματοποίησε το Σάββατο 7 Ιανουαρίου την ετήσια εκδήλωσή της στο ξενοδοχείο Park. Προηγήθηκε ο αγιασμός και η κοπή της Βασιλόπιτας στα γραφεία της εταιρείας. Στο ξενοδοχείο Park παρευρέθηκαν όλοι οι συνεργάτες της Remax καθώς και όλη η διοικητική ομάδα της εταιρείας. Στην αρχή της εκδήλωσης η εταιρεία τίμησε και βράβευσε 4 ιδρύματα της πόλης του Βόλου και τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Συγκεκριμένα το Γυροκομείο Βόλου, το Γυροκομείο Καναλίων, το Ορφανοτροφείο Βόλου, το Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες. Τα ιδρύματα προλόγησε η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά και στο κοινωνικό έργο της εταιρείας Remax Δομή. Η εταιρεία τίμησε τα ιδρύματα για το μεγάλο κοινωνικό του έργο στην πόλη του Βόλου και της Μαγνησίας. Κατόπιν άρχισε ο απολογισμός του έργου της εταιρείας για το 2022. Στο πλαίσιο του απολογισμού βραβεύτηκαν επίσης και τρεις ομάδες πωλήσεων. Η πρώτη ομάδα πωλήσεων για το 2022 αναδείχθηκε του κυρίου Κωνσταντίνου Σιάνου, δεύτερη του Νικολάου Θεοδωρίδη και του Παναγιώτη Κόλια στη Σκιάθο. Επίσης, ο πρώτος συνεργάτης σε πωλήσεις για το 2022 αναδείχθηκε ο Απόστολος Τσικουρόπουλος, δεύτερη ο Ιωάννης Ευσταθίου και ο Άγγελος Σαλιλάρης και τρίτος ο Αναστάσιος Τάμος. Και τέλος, ο Θωμάς Παπαδημητρίου για την πολύ καλή παραγωγή πωλήσεων στο έτος 2022. Κατόπιν τέθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές της εταιρείας για το 2023. Στη συνέχεια, η διοίκηση της Remax Δομή, με τους προσκεκλημένους και με όλους τους συνεργάτες της, κατευθύνθηκαν στο εστιατόριο Έθνιο στο Τζαλαπάτα για φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική. Στις δηλώσεις του πάντως, ο κύριος Καραγιάννης επισήμανε το 2022 που έφυγε ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία και γενικότερα για το real estate. Επίσης, αναφέρθηκε αναλυτικά στο κοινωνικό έργο της εταιρείας που έγινε μέσα στο 2022 και το οποίο ήταν σε εκκλησίες για τα συσίτια αγάπης, σε ιδρύματα της πόλης, σε οικογένειες και άτομα που είχαν ανάγκη, στους γιατρούς χωρίς σύνορα και στην φλόγα και στο χαμόγελο του παιδιού. Καλή χρονιά να πω σε όλους. Ήταν μια χρονιά το 2022 γεμάτο προκλήσεις, οι οποίες βέβαια στο τέλος φανήκαν να είναι θετικές. Ο κλάδος πήγε πάρα πολύ καλά και εφόσον ο κλάδος του real estate πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε και όλη η οικονομία της Ελλάδος, διότι συνδέονται άμεσα με το real estate 150 επαγγέλματα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας, το real estate, βοήθησε πάρα πολύ όλη την οικονομία. Θεωρούμε ότι το 2022 ήταν μια χρονιά όπως δηλαδή το 2019, απλώς μας έκοψε ο κορονοϊός. Οι προβλέψεις για το 2023 θεωρούμε ότι θα είναι βίωνες. Η ένταση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο real estate και από πελάτες του εξωτερικού αλλά και από εγχωρίους πελάτες είναι έντονη. Οπότε πιστεύουμε ότι το 2023 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά και ίσως η καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας. Έχουμε διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί κόσμος βοηθάει τους συνανθρώπους μας εδώ τοπικά στην πόλη μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους τιμούμε. Και για τα χρόνια τα οποία περνάμε, τα οποία είναι δύσκολα για πάρα πολύ κόσμο όσον αφορά και την ακρίβεια αλλά και ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι. Και αυτό το συναντούμε και μέσα από τη δουλειά μας, διότι συναναστρεφόμαστε με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε βλέπουμε το μεγάλο έργο το οποίο παράγουν, το φιλανθρωπικό τους έργο, προς τον συνάνθρωπό μας και είναι, θεωρώ, πρέπει οπωσδήποτε να τιμούμε αυτά τα ιδρύματα και τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν ανιδιοτελώς στο συνάνθρωπό μας. Αυτά λοιπόν και με την κτηματαγορά. Πάντοτε επιτυχίες να ευχηθούμε. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ένας 22χρονος από την Πάτρα κατέρευσε στην επιχείρηση του πατέρα του, την οποία εργάζονταν. Δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή αυτή την ώρα. Οι γιατροί κάνουν λόγο και εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία. Κρίνεται πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας του για τις επόμενες ώρες, δύσκολες ώρες για το παλικάρι. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας πραγματικά να τα καταφέρει. Ο 22χρονος που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ατρόμητο, Λάπα και Πάτρε, ολοκλήρωσε πριν από λίγο καιρό και τη στρατιωτική του θητεία. Ευχόμαστε το παλικάρι να τα καταφέρει. Τι τραγικές πραγματικά ειδήσεις σε καθημερινή πια βάση. Νέα παιδιά που είτε έχουν προβλήματα υγείας και δυστυχώς φεύγουν από τη ζωή, είτε ξαφνικά έτσι βρίσκονται σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας. Εμείς με αυτή την πολύ όμορφη εικόνα από την Ελλάδα Τρικάλων, με χιόνια στα ορεινά, πάμε στις διαφημίσεις μας και επανερχόμαστε να κλείσουμε παρέα και αυτή την πρωινή ατζέντα.
Εδώ λοιπόν, με επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και με την πανέμορφη Σκύρο, σας αποχαιρετούμε και σήμερα για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο Τετάρτη στις 8.30 ακριβώς, εδώ στη μεγάλη παρέα της τηλεόρασης Άστρα. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, φυσικά τον Κωνστανάτση και την Έλληνα Κυριαζίδου, αλλά και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη βροχερή ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.